Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη επέδειξε μια ανάλογη τη συμπεριφορά απέναντι στην Κύπρο. Περίπου το μισό του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καπιτάτε Κράου. Είμαι ο Αντούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News Center. Μαζί μου όπως πάντα παρουσιάζει τις ειδήσεις με απόλυτο σεβασμό στην ελληνική γλώσσα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια η Βασίλισσα της Ζαπούδας Δανιελούδα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Κυρίες και κύριοι και αγαπητέ Κρά, καλωσορίσατε στην πιο πετυχημένη σατυρική εκπομπή του νησιού. Μια εκπομπή που όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει. Γιατί ζούμε σε μια πολιτισμένη χώρα με πολύ χιούμορ και πολύ παιδεία. Και κυρίως διαθέτουμε πολιτικούς που είναι καθαροί κρύσταλλο σαν το χιόνι και δεν φοβούνται τίποτα. Δεν φοβούνται την κριτική, α πούμε. Κατάλαβες, πέταν την ελούδα μου για να μην αρκεψώ τα λαλό εγώ. Ναι, η είδηση αφορά τη γνωστή σατυρική εκπομπή Πατάτα σαν την Αχτές, το σενάριο της οποίας, όπως έγραψε μια έγκυρη και σοβαρή εφημερίδα, το γράφει γνωστό ασφαλιστικός. Δηλαδή, τούτα ούλα που λέω εγώ αυτήν τη στιγμή, έγραψε τα κάποιος πολιτικός τσελαλώτα. Σύμφωνα με την έγκυρη εφημερίδα που τα ξέρει ούλα, μάλιστα, τα έγραψε ένας πολιτικός. Καλά ήταν η Λούδα μου, οι πολιτικοί στην Κύπρο διαθέτουν χιούμορ. Μα τώρα ποιος το λαλεί τούτον, εσύ ο ξαπολιτικός. Δεν ξέρω, έχασα και εγώ τον λοαρκασμό, έχασα το πούζουλα μου, είμαι και εγώ άνθρωπος, έχω ζωή τις ανάγκες μου. Του τα ούλα που λαλώ τα εγώ, ο ξαπολιτικός που φτιάχνει που μέσα μου, δηλαδή, εμπέρδεμα. Πάντως, όποιο και να είναι, διαθέτει πλουραρισμό, γράφει για ούλους. Εγώ πάντως ύβρατο. Ξέρω ποιοι γράφουν τα κείμενα των πατατών. Γράφουν τα στο Εθνικό Συμβούλιο και στέλνουν μας τα για να μην έχει κανένας παράπονο. Δεν κατάλαβες, ούλοι που γύρω γράφουν ούλοι και πέμπουν μας τα. Φαίνουμε, α. Είσαι ψηλός, είσαι, πού είναι ο κόκκος. Κόκκο. Είσαι σε ανάπαυση. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα κύριε εκπρόσωπε. Κύριε εκπρόσωπε, πώς πήγε το ταξίδι του Προέδρου μες στο Χρέιν? Γεια σας. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε παιδιά, έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο πρωινιάτικα. Κύριε εκπρόσωπε, πέρα από το αστιάκι σας, το οποίο ομολογουμένως ήταν καλό και πετυχημένο, τι ακριβώς είχαμε ο Πρόεδρος του... Απόσπασμα. 5 με 6 επίσημα δείπνα, κατάθεση στεφάνων, αμμοθεραπεία, καμιλοδρομίες, βεδουίνος πάρτι και όλα τα συναφή. Ρε παιδιά, κάμνω πλάκα, ρε παιδιά. Μα έπαιξανε σήμερα, δηλαδή. Ό,τι κάνουμε, αστιάκι δεν γι' αυτό. Λοιπόν, υπογράφτηκαν σημαντικότατες συμφωνίες, θα τις χαρακτήριζα, παιδιά. Διότι έχουμε να κάνουμε το θέμα της διπλής φορολογίας που θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό το πράγμα για τη διεθνή τρομοκρατία και για την προστασία της γκρίζας καμπουρωτής καμήλα. Διότι έχει μια διαφορά η καμήλα για πάση από σχολείο, είναι ένα άλλο είδο. Κύριε εκπρόσωπε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εθνική φρουρά πρόκειται να εξυγχρονιστεί. Βεβαίως, κύριε. Και θέλω να σας ανακοινώσω βέβαια ότι η εθνική φρουρά πολύ σύντομα θα μπει και στη ψηφιακή εποχή.
Έτσι. Πώς θα μπει δηλαδή, κύριε εκπρόσωπε? Με USB. Μα δεν πιάνετε σήμερα, δηλαδή. Ότι... χιούμορ, ρε παιδιά, χιούμορ. Τέλος πάντων, εντάξει, μάλλον έχουμε μια διαφορά. Λοιπόν, όλοι οι στρατιώτες, για να σου το εξηγήσω, θα εξοπλιστούν με smartphone. Εντάξει, οι αξιωματικοί με tablets, διότι είναι ανώτεροι, και όλα τα στρατόπεδα θα έχουν παντού σε όλα τα μέρη του στρατοπέδου WiFi για να πιάνουν ήττα, να κάνουν τα check-in του, τα like του. Οι στρατιώτες, οι αξιωματικοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν friends στο Facebook ο ένας τον άλλο για, για καλύτερο δέσιμο, και τα selfies θα δικαιούνται να γίνονται μόνο μέσα στο στρατόπεδο, πάντα με επίσημη στολή, όχι με την πολιτική περιβολή. Κύριε εκπρόσωπε, πώς είδε η κυβέρνηση όλα όσα ακούστηκαν για τη διαχείριση της περιουσίας της πρώην Λαϊκής Τράπεζας? Έτσι, κυρία Τζίτη. Κύριε εκπρόσωπε, πιστεύετε ότι ο κύριος Διανόπουλος θα έρθει να καταθέσει? Να σας απαντήσω με ερωτήσεις, κύριε Ματσουκαρίδη. Λοιπόν, υπάρχουν εξωγήινοι? Πού είναι η χαμένη Ατλαντίδα? Και έκτισαν τις πυραμίδες? Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που δεν είναι εύκολο εκφύσεως να απαντηθούν. Οπότε σας παρακαλώ, μην με... Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν καθόλου νέα για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό? Μα αυτή είναι μια πολύ εύκολη ερώτηση, κυρία Ζητή. Για όνομα του Θεού, όμως δεν έχω χρόνο να σας την απαντήσω. Πρέπει να πάω να πιάσω τα μωρά από το Λούνα Πάρκ. Οπότε με συγχωρείτε. Λούνα Πάρκ! Από τις σύγχρονες αντιλήψεις και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Συγγνώμη, παιδιά, ξανά. Εδώ η επιστροφή στις συνομιλίες μετά τη λήξη της Ναύτεξ. Συγγνώμη, ξανά. Και της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων με φυσικά τις επίμονες. Συγγνώμη, ξανά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Φύγετε βουρητή. Αγάπες μου, αγάπες μου. Λοιπόν, κάμετε ησυχία, ρε. Κάμετε ησυχία και πέντε μου τι παίζει σήμερα, διότι μόλις με ειδοποίησε ο Βίκτορα, ρε, ότι έχω αγώνα τένις, ρε. Ένα λεπτό, πρόεδρε, κοιτάξω την ατζέντα μας. Έχουμε να συζητήσουμε τις εισηγήσεις της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας. Ένα λεπτό, ρε αγάπες μου, έχει 30 χρόνια που ακούω για τούτην τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και ακόμα να μεταρρυθμιστεί, ρε παιδί. Πρόεδρε μου, εδώ ο Μαριούλης σου, θα σου διαβάσω όλες τις εισηγήσεις, με συγχωρείς. Λοιπόν, ξεκινούμε. Νούμερο 1. Να τερματιστεί άμεσα η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ο παλέλο. Νούμερο 2. Καταργούνται όλα τα δημοσιοϋπαλληλικά υπερπρονόμια. Ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή εισηγηθήκαμε εμείς έτσι πράγματα? Νούμερο 3. Να γίνουν προφορικές συνεντεύξεις και όλοι όσοι είναι ανίκανοι, δηλαδή αμπάλατοι, και όσοι εισήλθαν στην υπηρεσία με ασυνήθιστον τρόπο, με το μέσο, ναι, να απολυθούν άμεσα. Κάφκι πολλά το πράγμα, πρόεδρε. Νομίζω είναι η βαλμίδα μου που να καείς τότε, ρε αγάπης μου. Όλες οι προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία θα γίνονται με γραπτές εξετάσεις. Πρόεδρε, για όνομα του Θεού, να χάσουμε στις επόμενες εκλογές. Αγαπές μου, να μου πείτε ποιος λαλί του είστε, πελάρετε, ρε. Ρε, δά να δω, ρε, σε ένα λεπτό, να δω. Είναι εδώ κάπου κάτω. Πιάστε μόνο. Α, Σουηδία. Τούτες είναι οι προτάσεις της Σουηδίας, πρόεδρε. Πρόεδρε, είναι καθαρό. Ευτυχώς! Έπιαμε στο λαό, μα! Λαλότσι μου, αποκλείδι, μη στα κάνουμε έτσι κάτι. Επέθηκε, ένα λεπτό. Θα μου πείτε και ποιες είναι οι δικές μας οι προτάσεις, ρε. Ένα λεπτό, δι. Μισό λεπτό. Α, εδώ! Κύπρος, εισηγήσεις για δημόσια υπηρεσία. Η δημόσια υπηρεσία στην Κύπρο είναι μία χαρά. Άντε, πάμε να σε τσιράσω ο μαχαλεπίν του γαλάτου. Για να μας θέλεις, πρόεδρε. Και να μας πούν τα παλούθια του. Happy Mother's Day, first of all. Your Excellency... Women. Okay. You know, as men, we never get it right. Your Excellency. Πιο γρήγορα! Πιο γρήγορα! Πιο γρήγορα! Πιο γρήγορα! Ναι. Τα πουλιά δεν δάνε και με μου πείτε ότι απλά πέφτετε. Ελίτα που γίνεται. Ποτέ δεν ξέρεις. Κάτσε. Τι νόσης είσαι, ρε.
του Παναή, του Μίγητα. Γιατί το λένε παρά το σύνορα. Γιατί το λένε, μιλούι μου. Πάω, γίνει με όντζηρης. Ναι, αφού ξέρω και πότε πάτε. Πού το ξέρεις. Ναι, θα σας κάνω έναν καφέ. Να κάνεις και ο σκέπτους. Να ρωτήσεις κιόλας. Πήρε το να κάνω, πήρε το να κάνω καφέ. Πλέον. Σιωπάω. Έτσι που πρέπει στη γυναίκα. Ναι. Με την έχεις έτσι να φύγω. Και μου, έχεις και ζούσει με το. Παναγιά μου, είμαι μια θεά στο καθήκον μας τώρα. Ναι, παρακαλώ. Αλό, κύριε Τσίπρα μου. Παρακαλώ, ναι, ποιος ομιλεί. Ρούλα Μαυρό Νικόλα, σοσιαλιστικό κίνημα ΕΔΕΚ από την Κύπρο. ΕΔΕΚ, μα τι είναι αυτό. Το σοσιαλιστικό κόμμα της Κύπρου. 4-5% είναι όπως λέμε κάθε σπίτι και κάστρο. Μακροχρόνιος αγώνας. Ναι, τώρα κατάλαβα. Ήρθα πριν από λίγο καιρό και γνώρισα το συμπαθέστατο κύριο το Γιαννάκη. Τι μου κάνετε, όλα καλά, ήταν λίγο θυμωμένος αυτός βέβαια. Και θυμωμένος κυρία Τσίπρα μου, απλά το στυλ του έτσι. Εμπασαμούι, Παναγία. Τι μου κάνετε, λέω, όλα καλά. Ό,τι θέλετε καμνό, κύριε Τσίπρα μου. Θέλω όμως να σας δηλώσω απερίφραστα ότι όλα τα μέλη της γυναικείας κίνησης της ΕΔΕΚ είναι στρατευμένα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ και πραγματικά θέλω να ξέρετε ότι το εκτιμάω πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Για σας όμως, κύριε Τσίπρα μου, αλλά και για τον άλλον τον Πέδαρο, τον κύριο Βαρουφάκη. Όλες οι ΕΔΕΚΙΤΙΣΕΣ είμαστε έτοιμες να πάμε και στην κόλαση ακόμα. Και καβάλα πάνω στην μοτόρα του κυρίου Βαρουφάκη. Όπως λέμε, καβάλα στο δελφίνι. Τον κόσμο γύρισα. Αχ, Παναγιά μου. Όντως, το μνημόνιο των Τροϊκανών είναι μια κόλαση, μια σοκόλαση θα το χαρακτήριζα. Κάτω τα μνημόνια, μωρέ. Να μην σας τρώγω άλλον τον χρόνο. Σας παρακαλώ. Πεςτε μου μία φορά ότι θα σκίσετε τα μνημόνια. Αγαπητή μου Ρούλα, στο υπόσχομαι ότι πολύ σύντομα θα σκίσω όλα τα μνημόνια της λιτότητας. Wow. Κύριε Υπουργέ, τα κανάλια θέλω να σε ευκάω να αυκαφητεύκεις, με φεύκεις. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, μουράτε να χαρείτε, φέρτε μεταφραστές στην Επιτροπή των Θεσμών. Εγίνηκε η Βαβυλωνία του Βυζαντίου με στην Βουλή. Πέταρε, Ντανιελούδα μου, σε να κρεπάρω. Μπήκε μέσα η διαχειριστή της Λαϊκής, η κυρία Άντρια Αντωνιάδου, και άρχισε να μιλάει στα αγγλικά. Ας πούμε, εν Άντρια Αντωνιάδου που τη λανώει Άντρια Αντουανέτ, ας πούμε, εν ήξεραν ελληνικά. Δεν ήξεραν, η προδημητρική της γλώσσα ήταν τα αγγλικά. Άκεψαν και μίλα λοιπόν, έτσι ήταν στη Βουλή των Λόρδων. Καλά, δηλαδή, ας πούμε, δεν ήξεραν να μιλά ελληνικά και διορίσανται στη θέση μπόνι και πληρώνανται και από πάνω. Ξέρω εγώ, ρώτα τον Δημητριάδη, τον κύριο Μενικό Δημητριάδη. Διόρισε, δίνα πως δημιώθηκε, έφυγε, εκκίνησε με τσαγωγή που πάνω και θέλει κι άλλα. Όχι, απλά εμάς, επειδή ακριβώς επειδή είναι λυθήκαμε,
Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, πλησιάζει το 22ο συνέδριο του ΑΚΕΛ. Οπότε σας έχω καλέσει εδώ για να βρούμε διάφορες ιδέες, τέλος πάντων για εξυγχρονισμό του κόμματος. Και μπρος, λαέ, αντίσταση και πάλι, με την αριστερά, δε σκύβουμε κεφάλι. Informe. Γεια σας ρε παιδιά. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει ρε παιδιά, έχω επιστρέψει από την αντιμνημονιακή προσωπική διαδήλωση έξω από την κεντρική τράπεζα. Δεν μου πες ζητά μισή μου πήγες τίποτε. Τίποτε σύντροφε μου, το απλώς κάνουμε ένα brainstorming. Για όνομα του λαού ρε παιδιά, για το ποιος διαθέτει στο κόμμα brain και storming είναι Εβραίος γνωστό. Ποιος Εβραίος? Και για ποιο θέμα κάνετε brainstorming, μπάση περιπτώσει? Μαζεύουμε ιδέες για το 22ο συνέδριο του κόμματος. Ναι, θέλουμε νέες ιδέες από νέους ανθρώπους για να εξυγχρονίσουμε το ΑΚΕΛ, σύντροφε. Ο γιος της Ανούς που το δίκομο δεν έχει νέες ιδέες. Εν πάση περιπτώσει, αγατάχνοτα. Μα σύντροφε Χριστόφια, συμφωνείς με τον εξυγχρονισμό του ΑΚΕΛ? Βεβαίως, καθέτος και οριζοντίος, ρε παιδιά, συμφωνώ. Μην ξεχνάτε τι Κύπρον έχω παραλάβει και τι υπερσύγχρονη Κύπρο έχω παραδώσει. Λοιπόν αγαπητοί μου, ας αρχίσουμε. Καταρχήν, το σήμα μας, το σφυροδρέπανο, είναι ξεπερασμένο. Έλυσε και έσταξε. Πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα, μια σωνομονική να το αναβαθμίσουμε. Βεβαίως, σύντροφε άντρο, είναι λιγάκι ντεμοντέ. Πρέπει να κάνουμε ένα νέο λόγο, τολμηρό, χάντσι, με σεξι χρώματα. Έχει κανένα συγκεκριμένη εισήγηση για να αλλάξουμε το σφυροδρέπανο? Βεβαίως, σύντροφοι. Προτείνω, σύντροφοι, όπως το σφυρί να το αντικαταστήσουμε και να βάλουμε για μέ έναν τραπανάκι με αρίδες, εξάρες, οχτάρες και δωδεκάρες. Στη θέση του δρεπανιού να βάλουμε έναν κόκκινο διπλοκάμπινο εν πάση περιπτώσει και στις πόρτες να γράφει ΑΚΕΛ αριστερά νέες δυνάμεις. Ποιοι ψηφίζουν και ποιοι συμμερίζονται την πρόταση, Χριστόφια? Απορρίπτεται. Εδώ και 80 χρόνια αγαπητοί μου, το ΑΚΕΛ σαν ιδεολογία του τέλος πάντων έχει την μαρξιστική λενιστική ιδεολογία και έφτασε καιρός να την αλλάξουν. Δαμε ο κόσμος πάει στον Άρη και εμείς ακόμα είμαστε στο Λένιν. Προτείνει κανένας κάτι? Προτείνω, όπως η μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία να εμβολιαστεί με φάνταστες ιδέες διακυβέρνησης, Χριστόφια, όπως ο απλός άνθρωπος, ATA Forever, ο 13ος μισθός Too Hard To Die και τα λοιπά. Δηλαδή η μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία κουκουλωμένη με χριστοφικές εμφάνταστες σύγχρονες ιδέες. Εγκαλώ. Κι συμφωνούν με την ιδέα, Χριστόφια? Απορρίπτεται. Παιδιά, what's going on here? Για ποιο λόγο δεν συμφωνείτε? Για όνομα του λαού. Σύντροφε Δημήτρη, έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι έχουμε κάνει λάθος. Το κόμμα δεν χρειάζεται κανέναν εξυγχρονισμό και καμία αναβάθμιση. Είναι μια χαρά. Διαφωνώ. Και εισηγούμε όπως αλλάξει και το όνομα του κόμματος από ΑΚΕΛ σε ΑΚΕΛΧ, Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού, Χριστόφια. Ποιος θέλει κάτι που την κατίνα, γερνώ κατίνα. Ως ΑΚΕΛ θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας και να χαιρετήσουμε το ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Διέλουμε. Κάνεις πρόβες, ναι. Α? Κάνεις πρόβες. Είναι πολύ καλά γνωστά στους πολίτες. Την υπέρ... Την Μέρκελ. Την υπέρμετρη. Τον ειδήμονα της νομικής και προπέζοραν του συντάμματος κύριον κύριον Αλέκφα Μαρκίδ. Παρακαλώ. Κύριε Μαρκίδ, 2 χρόνια μετά το κούρεμα. Άντε και πεζεντάντερο μας αγαπητοί. Ούτε ένας τραπεζίτης δεν έχει τιμωρηθεί για την καταστροφή του τραπεζικού μας τομέα. Παρακαλώ. Πώς εξηγείτε νομικά αυτό το φαινόμενο? Δεν εξηγείτε. Είναι ούφο αγαπητοί μου κυρία Φαραζή.
Κύριε Μαρκίδη, σας παρακαλώ. Σύμφωνα με τον νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960 περί τραπεζών, παράρτημα 5, εδάφιον 8 έως 11, κάθετος ματσωμένος, κάθετος τραπεζικός παγαπώντης, αναφέρει ρητά ότι οποιοδήποτε υψηλόβαθμος τέλεχος τράπεζας, το οποίο με δόλιον τρόπο ή με αρπακτή ή με κομπίναν κατάφερε να καρποθεί ή να πουντζάσει περισσότερα του 1 εκατομμύριο ευρώ, τότε η πράξη, αγαπητή μου κυρία Φαραζή, αυτή δεν θεωρείται έγκλημα, αλλά κατόρθωμα και δεν τιμωρείται. Αντίθετα, επιβραβεύεται. Μα καταλάβεις, όχι, δεν καταλάβεις. Μα υπάρχει τέτοιος νόμος, κύριε Μαρκίδη? Βεβαίως και δεν υπάρχει, αγαπητή μου κυρία Φαραζή, ξεκάθαρο. Τότε πώς αναφέρεστε σε έναν νόμο που δεν υπάρχει? Γιατί μόνο με την ύπαρξη τέτοιου νόμου θα εγκλειτώναν τούτοι ούλοι τραπεζίτες, οι κουρούπετοι όλα που εφάντια σπάζα, που για να πληρωθούν οι μισθοί τους ευκαιρώσαν οι τράπεζες, που με ταμπώνους τους γεμόντισαν αξούθια, που εδανίζαν τον εαυτόν τους, τους συγγενείς τους και το κάθε κουρούπετον, επαναλαμβάνω, άτοκα και αγύριστα δάνεια. I rest my case όλα. Μα πω γυρίζετε τις ποκαράμες όλα. Διαφημίσεις, αγάπες μου. Πατάτες σαν την αρχέδαλο σου. Ζητήσαμε από γυναίκες να δοκιμάσουν το Dove Invisible Dry σε 100 χρώματα. Η Μαρία διάλεξε το αγαπημένο της. Λατρεύω το κίτρινο. Είναι τόσο χαρούμενο χρώμα. Dove Invisible Dry. Το πρώτο αποσμητικό που αποδεδειγμένα δεν αφήνει λευκά σημάδια σε 100 χρώματα. Κανένα σημάδι. Dove Invisible Dry. Κάθε μέρα έχεις την επιλογή. Άσπρο ή μαύρο. Πίσω ή μπροστά. Αργά ή γρήγορα. Τον Ανδρέα ή την παρέα. Για δύο ή για πολλούς. Μοβ ή μπλε. Everyday Card και Everyday E-Card American Express από την Τράπεζα Κύπρου. Οι πρώτες κάρτες American Express συνδεδεμένες με τον τρεχούμενο λογαριασμό σου για τις καθημερινές σου αγορές. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Τράπεζα Κύπρου. Καλύτερη κάθε μέρα. Πάσχα παραδοσιακό. Πάσχα με πασχαλινό. Πασχαλινό λαχείο ΡΙΚ. Κυκλοφορεί για να χαρίσει χαμόγελα αισιοδοξίας και 60.000 ευρώ. Κλήρωση 23 Απριλίου. Πασχαλινό λαχείο ΡΙΚ με 2 ευρώ. Η αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Το μυαλό σου συνέχεια ταξιδεύει. Σκέψου Miles & More Visa από την Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου. Χρησιμοποιήστε την για τα ταξίδια σας σε πάνω από 1.300 προορισμούς σε 192 χώρες και εξαργυρώστε τα μίλια σας σε περισσότερες από 40 αεροπορικές εταιρείες. Miles & More Visa. Μια κάρτα όλος ο κόσμος. Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου. Ναι, καλημέρα εσείς. Καλημέρα. Παυλή Σκουτούλης ομιλεί, αριθμός της ασθότητας 8.743.55, Παύλα, κάθετον 15.42. Θα ήθελα, είναι δυνατόν να σας επασχολήσω, κύριε Δήμαρχε, λίγα λεπτάσεις από το χρόνο σας. Ναι, περί τίνος. Θα ήθελα να σας παρακαλώ, επειδή νιώθω ότι έχω τη μουσική μέσα μου γενικότερα, μου την ίδια τραγουδοσύνη και ρεφρέν και είμαι γενικά σαν που λαόφωνος, να ήθελα να με εισαρκώσετε και εμένα στη χοροδία του Δημαρχείου σας. Κύριε Φουτούλη, κοιτάξτε, έτσι είναι έτσι άξιπα να πούμε κάποιος να ενσαρκωθεί στην χοροδία μας. Σας παρακαλώ, κύριε Δημαρχή, σας συγκεντέμω. Είναι που θέλετε δηλαδή να σύσω, να γονατίσω. Ό,τι κάνω δηλαδή Ελλάδα, βάλτε με πιλέμω ασύν και στην παιδική χοροδία. Κύριε Φουτούλη, κοιτάξτε, για να μπει κάποιος στη χοροδία μου προϋποθέτει τρία πράγματα. Πρώτον, βεβαίως, να έχετε καλή φωνή. Μα έχω καλή φωνή.
Τραγούδα να δούμε. Ένα μαγαζί απόψε θα σηκώσω στον αέρα για να βρεις τις αγάπης, τις αγάπης τη σφαίρα. Το όνομα σου θα σε γράψω κι όσα είχα δεδομένα. Ένα μαγαζί απόψε θα το κάσω εγώ. Για συνάχεια φύγε μου λέει στο τέλος, δεν που το έχω. Δεν πειράζει κύριε Φουτουλή, όντως έχετε καλή φωνή, αλλά χρειάζεται μόνο τούτο. Χρειάζεται και εμφάνιση και όπως βλέπω είσαι αστυνόμος στο σύλλο που έχασα κύριε Φουτουλή, συγγνώμη. Αχ, καλή εμφάνιση, άιτε με, άιτε σώμα, άιτε κόρμα σε εσάς, άιτε, έχει μοντελάκι και δημιουργία που δεν έχει την κόρμα σε εσένα συγκεκριμένη, έχει. Οπότε επιτρέψτε μας όλοι υπερβάν. Σας παρακαλώ, σας συγκεντεύω ένα που θέλετε να ακούσετε να βρωτήσετε τον έτσι πλατεία του δαλιού. Όχι, 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 να χαρείτε, να χαρείτε. Εκτός που είναι τα δύο, προϋποθέτει να έχετε και πελάρα, καλλιτεχνική πελάρα, ναι. Μα έχω πελάρα, κύριε Δημαρχή, να μου θέλετε να σκύψω τα μαγιού μου, να φτιάλω, να μου ρωτήσει ο ρόλος εμείς στην πλατεία του δουλειού, να με σωρούν οι ενέσεις του δουλειού. Όχι. Επειδή σας έχω συμπαθήσει, έχετε καλή φωνή, την εμφάνιση σας ζούμε, δεν ξέρω, πελάρα, ναι, έχετε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε δοκιμαστικά, 3η-5η, ώρα 7. Όχι κύριε Δήμαρχε, τόσο σας παρακαλώ, αφού όσο σε πήγει το θέμα, σας παρακαλώ, έγινε και μου εμμονή, ενώ μου θέλετε να πάρω φορά να κουτουλήσω και λέμω πάει στον τοίχο, να πεταχτούν τα αίματα από στους ακόμεν το χαλίνο λοπούρπουλον, όχι ως την τριάνη μπορούν τις συγκεκριμένες μέρες. Γιατί? Έχω άλλο μάθημα. Μα τι μάθημα κύριε Φουτούλη? Ορθοφωνίας. Έχαγα τη γη να ξανανιτά σινιών τα βουνά και παντού ρωτάω κι όχι δε τα μάτια που αγαπάω κι όχι δε τα μάτια που αγαπάω προσευχή την τυρολυρλυν τα χείλη μου πέτε μου τον ναι τα χείλη μου πέτε μου τον ναι για να σταματήσω για σένα ναι ναι. Η Λουκόιλ δίνει την έξτρα δύναμη στο αυτοκίνητό σας. Ροντίνο, όπως, στη θέση του σφυριού να βάλουμε έναν τραπανάκι με τα σαρίδια τσαμέ των 5 χιλιοστών, των 10 και των 8. Και δικομήθηκες άλλες ιδέες τις οποίες θα αναλύσω. Κάποια άλλη στιγμή, δεν το ξέρω το τώρα. Δεν το είπες τώρα. Να βάλουμε έναν τράπανο τσαμέ με τις αρίδες του, τις 20. Συντροφιά, άντρο, είναι τσιγκλάκι, είναι μοντέ. Πρέπει να βρούμε να αλλάξουμε έτσι το... Είναι... Και έχει έτσι λίγο πάνω ξανά. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ας αρχίσουμε. Καταρχήν το σήμα μας είναι ξεπερασμένο. Πρέπει να βρούμε μια σολομονική. Να βρούμε μαγεία σολομονική. Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεταρρύθμιση. Πού να μου πούγαμε. Να τερματιστεί άμεσα η μονιμότητα όλων των δημοσίων υπαλλήλων, κύριε. Ομόνια. Ούτε ότι είναι εγώ. Ομόνια. Όχι, έτσι ωραία ξομπάτε. Το λοιπόν, έχουμε... Πατάτες αντινακτές, δαλό σου.